Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί στο σημείο Μάνο. Νίκο, αυστηρά φρουρούμενη παραμένει από χθες τα ξημερώματα που έφτασε εδώ η 18χρονη, ύστερα από τη δικογνωμία, εισαγγελέα και ανακριτή. Φυσικά, τη Δευτέρα θα έχουμε τη νέα πρόταση του εισαγγελέα και την Τρίτη ή την Τετάρτη θα έχουμε το βούλευμα που θα αποφασίσει καθοριστικά πια για την τύχη της. Να σου πω ότι όλες ώρες βρίσκεται στο σπίτι της, από πληροφορίες που έχουμε από το περιβάλλον της, το περνάει στο δωμάτιό της διαβάζοντας βιβλία. Είναι πολλές φορές που έχει ξεσπάσει σε κλάματα. Δυστυχώς είναι πολύ αυστηρή η κράτησή της. Δεν είναι ο γνωστός κατοίκων περιορισμών με βραχιολάκι. Άρα οι δυνάμεις, οι άντρες αστυνομίας απαγορεύουν οποιαδήποτε επαφή. Δεν μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο. Είναι σαν να υπάρχει. Είναι κρατούμενη, αλλά δεν είναι σε κάποιο. Κελί, είναι σε μέσα κάποιο στο κελί. Σπίτι. Είναι απλά στο σπίτι της. Η αστυνομική είναι ακριβώς μέσα στο σπίτι. Να σου πω λοιπόν ότι. Ναι. Όσον αφορά λοιπόν τον κόσμο εδώ στη γειτονιά, οι γνώμες έχουν μοιραστεί. Είναι 50-50. Κάποιοι συμφωνούν με την απόφαση αυτή, έστω και την προσωρινή. Υπάρχουν όμως και έντονες αντιδράσεις. Μάνος, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό όμως που πρέπει να σου πω κλείνοντας είναι ότι η μητέρα της που έχει ήδη πάρει το δρόμο και έχει οδηγηθεί στο σωφρονητικό κατάστημα, ήδη σήμερα το πρωί, έχει με το που έφτασε στις φυλακές. Χάθηκαν τα πράγματά της. Θέλουμε να πιστεύουν οι δικοί της άνθρωποι ότι αυτό είναι ένα τυχαίο γεγονός και δεν είναι ένα πρώτο μήνυμα από τις συγκρατούμενές της.